Τώρα σιγά σιγά στην ιστορική εμπειρία, δηλαδή να δούμε πώς λειτουργούν οι θεσμοί σε περίοδους κρίσης. Ένα βασικό ερώτημα που κατά τη γνώμη μου τίθεται στις περίοδους της κρίσης και ιδίως όταν αυτή η κρίση είναι η οικονομική κρίση, είναι αν προκειμένου να αντιμετωπιστεί μια κατάσταση δημοσιονομικού ελλείμματος ή άλλου είδους οικονομικής κρίσης, διατηρείται ο πολιτικός πλουραλισμός προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα οικονομικά προβλήματα ή επιβάλλονται κάποιο είδους μονόδρομοι μέσω της επιβολής του δικαίου της ανάγκης. Το δίκαιο της ανάγκης θα το ορίσουμε στη συνέχεια. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, να ξετυλίγουμε το κουβάρι από τον Γερμανικό Μεσοπόλεμο και τον τρόπο λειτουργίας των θεσμών από το 1919 μέχρι το 1933. Το Σύνταγμα της Βαϊμάρης ήταν το Σύνταγμα που ψηφίστηκε στη Γερμανία μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, τον Αύγουστο του 1919. Κατοχύρωνε την κοινοβουλευτική αρχή, δηλαδή όταν λέμε κοινοβουλευτική αρχή εννοούμε ότι η κυβέρνηση είναι πολιτικά υπεύθυνη απέναντι στη Βουλή. Δίπλα όμως στο ισχυρό κοινοβούλιο, η Γερμανία έκανε μια κρίσιμη πολιτική επιλογή και θεώρησαν ότι έπρεπε να διαμορφώσουν έναν θεσμό ο οποίος θα λειτουργήσει ως αντίβαρος. Αυτό που δεν είναι βέβαιος γνωστό είναι ότι η συγκεκριμένη πρόταση ήρθε από το διάσημο κοινωνιολόγο Max Weber. Ο Max Weber λοιπόν είπε στη συντακτική συνέλευση ότι πρέπει να αποτρέψουμε μια παντοδυναμία του κοινοβουλίου και να συγκροτήσουμε ένα δεύτερο όργανο, το οποίο θα παίξει το ρόλο του αντιβάρου. Άρα λοιπόν, στη Γερμανία είχαμε την κοινοβουλευτική αρχή, είχαμε έναν άμεσα εκλεγμένο πρόεδρο, ταυτόχρονα είχαμε συνταγματική κατοχύρωση του συστήματος της απλής αναλογικής, η απλή αναλογική ήταν μέσα στο Σύνταγμα της Βαϊμάρης, και συνέπεια αυτού του συνταγματικά κατοχυρωμένου εκλογικού συστήματος ήταν ότι όλες οι κυβερνήσεις στο Γερμανικό Μεσοπόλεμο ήταν οι κυβερνήσεις πολυκομματικών συνασπισμών. Βασική πολιτική δύναμη από το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και μέχρι τα χρόνια της κρίσης ήταν στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, το S5, ήταν με διαφορά το πρώτο σε πολιτική και κοινοβουλευτική δύναμη κόμμα και ήταν και ένας από τους πυλώνες, από τους βασικούς πυλώνες του κυβερνητικού συνασπισμού. Πέρα λοιπόν από αυτές τις οργανωτικές βάσεις του πολιτεύματος, οι οποίες ισχύουν και εφαρμόζονται σε συνθήκες κανονικότητας, υπήρχε και το δίκαιο της ανάγκης, το οποίο έμελε να εφαρμοστεί την περίοδο της κρίσης. Ποιο ήταν το δίκαιο της ανάγκης στο Σύνταγμα της Βαϊμάρης? Ήταν το περίφημο άρθρο 48, το οποίο όριζε ότι όταν διαταράσσεται σοβαρά ή τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια ασφάλεια και τάξη, ο πρόεδρος του Ράιχ, όταν λέμε πρόεδρος του Ράιχ εννοούμε τον δικό μας πρόεδρο της Δημοκρατίας, μπορεί να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αποκατάσταση αυτών των ένωμων αγαθών, ποιον δηλαδή, της δημόσιας ασφάλειας και τάξης. Σύμφωνα λοιπόν με το Σύνταγμα της Βαϊμάρης, έκτακτα μέτρα μπορούσε να λαμβάνει ο πρόεδρος προκειμένου να αποκαταστήσει τη δημόσια ασφάλεια και τάξη, άρα να λαμβάνει αστυνομικού χαρακτήρα μέτρα. Αυτό όριζε το γράμμα του Συντάγματος της Βαϊμάρης. Και μετά στην επόμενη παράγραφο, το άρθρο 48 έλεγε ότι αυτά τα έκτακτα μέτρα θα πρέπει να έρθουν, να ανακληθούν, αν ληφθεί σχετική απόφαση από το Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο δηλαδή είχε την εξουσία να ζητήσει την άρση των έκτακτων μέτρων. Πάμε σιγά σιγά στα τέλη της δεκαετίας του 20, αρχές της δεκαετίας του 30 στο Γερμανικό Μεσοπόλεμο. Ενσκύπτει η διεθνής ύφεση το 1929, το κράχ στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, το οποίο είχε ένα ντόμινο εξελίξεων, το οποίο πολύ σύντομα περνάει τον Ατλαντικό και βυθίζει στην κρίση και τη Γερμανία, η οποία ήταν εξαρτημένη από αμερικανικά κεφάλαια. Και όταν οι Αμερικάνοι λόγω της κρίσης απέσυραν τα κεφάλαια από τη Γερμανία, οι Γερμανοί βρέθηκαν
σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην οικονομία. Ο κυβερνητικός συνασπισμός, όπως σας ανέφερα προηγουμένως, οι κυβερνήσεις ήταν πολυκομματικές, ίσχυε απλή αναλογική. Το 1930 λοιπόν στην εξουσία ήταν μια κυβέρνηση η οποία είχε εκλεγεί με βάση τις εκλογές του 1928. Ήταν 4 κόμματα, ήταν 2 κεντρώα. Η αριστερή συνιστόσα του κυβερνητικού συνασπισμού ήταν το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, το S5. Η δεξιά συνιστόσα ήταν το Γερμανικό Λαϊκό Κόμμα, το DVP, το οποίο ήταν το κόμμα των επιχειρήσεων, το κόμμα της αγοράς. Τέθηκε λοιπόν το ζήτημα, όταν οξύνθηκαν οι οικονομικές και πολιτικές αντιθέσεις στη συγκυρία της ύφεσης, πώς αντιμετωπίζουμε την κρίση. Και πιο συγκεκριμένα, το πολιτικό ερώτημα που έπρεπε να απαντήσει το γερμανικό πολιτικό σύστημα είναι πώς αποτρέπουμε τη χρεοκοπία του γερμανικού ΑΕΠ. Ήταν ο οργανισμός για την έβρεση εργασίας. Αυτός είχε βρεθεί στα πρότυπα της χρεοκοπίας, επειδή είχαμε μια ραγδαία αύξηση της ανεργίας, ο αριθμός των ανέργων είχε φτάσει στα 3 εκατομμύρια. Και το ερώτημα που τέθηκε ήταν, μάλλον οι δύο εναλλακτικές προτάσεις που διατυπώθηκαν σε εκείνη τη συγκυρία, ήταν της μεν σοσιαλδημοκρατίας ότι έπρεπε να αυξήσουμε τις εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων, για να το πούμε διαφορετικά, αύξηση των εσόδων του γερμανικού ΑΕΠ, ενώ από την άλλη πλευρά το γερμανικό λαϊκό κόμμα, το κεντροδεξιό κόμμα του κυβερνητικού συνασπισμού, είπε ότι η δική του πρόταση είναι να μειωθεί το ποσό του επιδόματος ανεργίας. Δηλαδή, για να το πούμε σχηματικά, η μεν κεντροαριστερά είπε κατανομή των βαρών της κρίσης με βασικό γνώμονα την αύξηση των εσόδων του κράτους. Η άλλη πλευρά, η δεξιά, είπε μείωση των δημοσίων δαπανών. Νομίζω ότι είναι ένα ερώτημα το οποίο επανέρχεται και στις μέρες μας. Και γιατί σας θέτω αυτό το παράδειγμα. Νομίζω ότι έχει μια σημασία για να αντιληφθούμε ότι ακόμη και στην περίοδο της πιο βαθιάς οικονομικής κρίσης, τα πολιτικά ερωτήματα και τα διακυβεύματα, τα διλήμματα συνεχίζουν να είναι παρόντα. Οι απαντήσεις στην πολιτική και οικονομική κρίση δεν είναι ποτέ μονοδιάστατες. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι δεν απαντάμε με έναν μονοκόμματο, μονολυθικό τρόπο στα ζητήματα, τα οξέα τα οποία τίθενται σε περίοδους κρίσης.